Γεια σας. Σήμερα θα σας μιλήσω έτσι λίγο για το pH και για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις μετρικές ταινίες για να μετρήσουμε το pH. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, ίσως θα έλεγα το πιο σημαντικό βήμα για να φτιάξουμε τα καλλιτικά μας. Εμείς δηλαδή μόνοι μας στο σπίτι πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το προϊόν που χρησιμοποιούμε έχει το κατάλληλο pH και έτσι δεν θα μας προκαλέσει κάποιο ερεθισμό ή οτιδήποτε άλλο στο δέρμα. Αρχικά να πω ότι εγώ χρησιμοποιώ αυτές εδώ τις ταινιούλες, θα σας δείξω μετά και πιο αναλυτικά, οι οποίες είναι έτσι, είναι ταινιούλες μίας χρήσεως, δηλαδή αυτό το βουτάμε μέσα στο προϊόν μας, το αφήνουμε λίγα δευτερόλεπτα, το βγάζουμε, αφού μετρήσουμε το pH, το πετάμε και υπάρχουν και κάποιες άλλες που είναι σε ρολό και κόβουμε από εκεί ένα κομμάτι και το... και μετράμε με αυτό. Αυτές δεν σας προτείνω να τις πάρετε, γιατί είναι, έχουμε δει δηλαδή ότι αυτές οι ταινίες δεν έχουν τόσο μεγάλη ακρίβεια και το ίδιο ισχύει και για αυτό το μηχάνημα με το οποίο που μετράει το pH. Είναι δηλαδή και αυτό δεν είναι τόσο πολύ ακριβίας, εκτός βέβαια αν θα πάρετε κάποιο μηχάνημα που κοστίζει πάρα πολύ, δηλαδή 300-400 ευρώ, το οποίο δεν χρειάζεται, γιατί με αυτές εδώ τις ταινιούλες εμείς μετράμε μια χαρά. Και ήθελα επίσης να σας πω ότι αυτές κάποιες παρόμοιες ταινίες τέτοιες πουλάει και το site, το Aroma Zone, αυτό που έχουμε, που σας έχω πει να αγοράζετε τα υλικά, αλλά και αυτές από ό,τι έχω έτσι με άλλες κοπέλες που φτιάχνουμε καλλιτικά και το έχουμε συζητήσει, δεν είναι και αυτές καλές, οπότε σας προτείνω να μην τις πάρετε από εκεί. Εγώ αυτές τις συγκεκριμένες που χρησιμοποιώ τις έχω πάρει από ένα site ιταλικό, αλλά δυστυχώς αυτό πουλάει μόνο μέσα στην Ιταλία, δηλαδή δεν τα στέλνει στο εξωτερικό τα προϊόντα αυτά. Και είναι ένα site που πουλάει εξοπλισμό για χημικά και βιολογικά εργαστήρια. Εκεί σε τέτοια site θα τα βρείτε αυτές τις ταινίες. Και έχω κάνει έτσι μια μικρή αναζήτηση στο ίντερνετ, στο ελληνικό διαδίκτυο, και είδα ότι υπάρχει μια εταιρεία που πουλάει αυτές τις ταινίες, αυτή δηλαδή τη συγκεκριμένη μάρκα που χρησιμοποιώ εγώ. Θα σας αφήσω κάτω το link και αν θέλετε μπορείτε, εκεί είδα ότι μπορείτε να πάρετε και τηλέφωνο και να ζητήσετε πληροφορίες για το πώς, για τις τιμές, για το πώς σας τα στείλει και όλα αυτά. Η τιμή είναι πολύ καλή από ό,τι είδα, δηλαδή είναι γύρω στα 12 με 13 ευρώ, περίπου όσο τα παίρνω και εγώ, γιατί αυτά αν θα πάτε να τα βρείτε στα φαρμακεία. Υπάρχουν δηλαδή και στα φαρμακεία αυτές οι ταινίες, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβές, δηλαδή μπορεί να φτάσουν και 30-35 ευρώ. Οπότε δεν νομίζω ότι σας συμφέρει. Κάντε μία έρευνα κι εσείς σε αυτό το site που θα σας αφήσω και αν βρείτε κάτι άλλο ή από κάποιο άλλο site ή κάποιο φαρμακείο που τα πουλάει ή κάποια άλλη μάρκα που... γράψτε μου από κάτω κάποιες πληροφορίες έτσι ώστε... και να το ψάξω κι εγώ, αλλά και να μπορέσετε να βοηθήσετε και όλους τους άλλους που θα ψάχνουν να βρίσκουν αυτές τις ταινίες. Γιατί δυστυχώς είναι λίγο δύσκολο να τις βρούμε, αλλά είναι το πιο σημαντικό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τις κρέμες μας. Δηλαδή, χωρίς αυτό, μην ξεκινήσετε καν να φτιάχνετε τίποτα. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα βάλουμε στο δέρμα μας να ξέρουμε ότι είναι και ένα προϊόν που δεν θα μας προκαλέσει κανένα πρόβλημα. Οπότε το βασικό είναι να έχουμε μετρήσει το pH. Όχι μόνο να έχουμε μετρήσει το pH, αλλά όπως θα σας πω και σε λίγο, να το εξισορροπήσουμε. Γιατί ξέρουμε ότι το δέρμα μας έχει ένα pH που είναι γύρω στο 5 με 5, δηλαδή 5 με 6 το πολύ, εκτός από την περιοχή που είναι μέσα στα μάτια, η οποία είναι γύρω στο 7, γι' αυτό και οι κρέμες, αν θα μπει κάτι μέσα στα μάτια, συνήθως ματσούζει. Εγώ βέβαια όλες τις κρέμες αυτές που φτιάχνω την περιοχή για τα μάτια, τις φτιάχνω πάντα γύρω στο 5,5 με 6, δεν φτάνω ποτέ δηλαδή στο 7, γιατί όπως είπα και πριν, η περιοχή γύρω από τα μάτια είναι όπως όλο το πρόσωπο, μόνο μέσα στο μάτι είμαστε 7. Δηλαδή, ίσως μπορούμε να φτιάξουμε 7 κάποιο σαμπουάν για παιδάκια, για να μην τζούζει στα μάτια ή κάτι τέτοιο. Και συνήθως και για την ευαίσθητη περιοχή, τα προϊόντα που φτιάχνουμε, τα φτιάχνουμε γύρω στο 4-4,5. Όλα τα άλλα που θα φτιάχνουμε θα είναι
ανάμεσα στο 5 με 6. Οπότε, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε έστω και αυτή τον ένα ή τον μισό βαθμό η διαφορά. Δηλαδή, να το έχουμε μετρήσει και όχι μόνο αυτό, να το έχουμε και εξισορροπήσει. Αυτό τώρα θα το κάνουμε. Θα χρειαστούμε δύο υλικά για να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε το pH. Το ένα είναι το γαλακτικό οξύ ή κυτρικό οξύ. Εγώ συνήθως χρησιμοποιώ το γαλακτικό. Και το, για να κατεβάσουμε το pH, δηλαδή να το κάνουμε όξινο. Και το άλλο είναι ένα διάλειμμα που θα φτιάξουμε μαζί, θα σας δείξω σε κάποιο άλλο βίντεο, με καυστική σόδα. Το οποίο αυτό είναι μία βάση και τη χρησιμοποιούμε για να ανεβάσουμε το pH. Ένα άλλο βασικό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι το ουδέτερο pH είναι το 7. Εμείς λοιπόν, ό,τι είναι από το 0 έως το 7 λέγεται όξινο ή αλκαλικό. Ό,τι είναι από το 7 έως το 14 λέγεται βασικό. Πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι οι τιμές από το 4 έως το 10 μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο δέρμα μας. Δηλαδή, χωρίς να μας προκαλέσουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Σίγουρα μπορεί, αν θα έχουμε ένα pH 10, να προκαλέσει κάποιο ερεθισμό στο δέρμα, κοκκινίλες ή καμιά φαγούρα ή κάτι τέτοιο. Δεν όμως μας προκαλεί φοβερό πρόβλημα. Τώρα, αν θα είναι κάτω από το 4 ή πάνω από το 10, είναι πολύ επικίνδυνο γιατί μπορεί να πάθουμε και έγκαυμα. Βέβαια, όπως σας είπα, εντάξει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ένα προϊόν που έχει pH 9-10. Αλλά αυτό σίγουρα θα μας προκαλέσει ένα μικρό ερεθισμό. Δεν είναι όμως καλό να το χρησιμοποιούμε για πολύ καιρό. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, άλλος αυτός δηλαδή είναι ένας λόγος, για τον οποίο πρέπει να ξέρουμε και να ρυθμίσουμε το pH του προϊόντος που θα χρησιμοποιήσουμε στο δέρμα μας. Έτσι λοιπόν, για να μπορέσουμε να μετατρέψουμε το pH, αν εμείς, παραδείγματος χάρη, φτιάξουμε ένα προϊόν το οποίο το μετρήσουμε το pH μόλις το τελειώσουμε και δούμε ότι είναι γύρω στο 7 και θέλουμε εμείς να το κατεβάσουμε, να το πάμε στο 5,5, θα χρησιμοποιήσουμε, όπως είπα και πριν, το γαλακτικό οξύ το οποίο κατεβάζει το pH, αλλά εδώ θα προσέξουμε πολύ να χρησιμοποιήσουμε μόνο 2-3 σταγόνες. Θα βάλουμε τις 2-3 σταγόνες γαλακτικό οξύ, θα ανακατέψουμε, μετά θα πάρουμε μια ταινιούλα, θα ξαναμετρήσουμε. Αν δούμε ότι αυτό, ας πούμε, έχει πάει στο 6, εμείς θέλουμε να το κατεβάσουμε λίγο ακόμα, θα βάλουμε μία σταγόνα. Δηλαδή θα προχωράμε σιγά σιγά. Μην δηλαδή πούμε ότι ας βάλω 4 για να το φτάσω. Όχι, θα ξεκινάμε, θα βάζουμε 2-3 σταγόνες και μετά σιγά σιγά 1-2 σταγόνες και θα ξαναμετράμε. Αν θέλουμε να το κατεβάσουμε κι άλλο, θα ξαναβάζουμε 1-2 σταγόνες, θα ξαναμετράμε. Δεν δηλαδή τσιγκουνευόμαστε τις μετρικές μας ταινίες, γιατί για κάθε καλλιτικό που θα φτιάχνουμε, σίγουρα θα χαλάμε 3 και 4. Εμένα μου έχει τύχει να χαλάσω και παραπάνω. Γιατί πάντα πάμε έτσι μαλακά. Γιατί τι μπορεί να σας συμβεί? Μπορεί δηλαδή να βάλετε κάποιες σταγόνες παραπάνω και να κατέβει πάρα πολύ το pH. Οπότε μετά θα πρέπει να το ξανανεβάσετε. Και τώρα για να μην παίζουμε με αυτά, ανεβάζω, κατεβάζω, καλό είναι να πηγαίνουμε πάντα σιγά σιγά. Και όταν θα κατεβάζουμε το pH και όταν θα το ανεβάζουμε. Πάντα σιγά μετράμε, ρίχνουμε άλλη μια σταγόνα, ξαναμετράμε και είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχουμε δηλαδή τη σωστή τιμή. Αυτές λοιπόν είναι οι ταινίες που χρησιμοποιώ εγώ. Σε αυτό το site το ελληνικό, οι ταινίες αυτή είναι η ίδια μάρκα, αυτή που χρησιμοποιώ, αλλά δεν είναι σε αυτή τη συσκευασία εδώ τη στρογγυλή. Είναι έτσι μια συσκευασία μακρόστινη και τις έχει μέσα τις ταινίες έτσι κάπως. Δεν είναι ακριβώς η ίδια συσκευασία, η ίδια δηλαδή ταινίες μέσα, απλά είναι η συσκευασία η προηγούμενη. Αυτή τώρα δηλαδή την έχουν αλλάξει τη συσκευασία και είναι έτσι, αλλά είναι οι ίδιες ταινίες δηλαδή. Μην το φοβηθείτε ότι επειδή δεν είναι στο κουτάκι αυτό το στρογγυλό δεν είναι αυτές. Οι ταινίες λοιπόν αυτές είναι έτσι. Εδώ έχουν κάποια χρώματα. Όταν μετράμε, ξεκινάει εδώ έτσι αυτό όπως βλέπετε από το 0, έχει κάποια νούμερα και πάει στο 1, 2, 3 και από κάτω έχει το 7, δηλαδή όλα τα νούμερα, δηλαδή είναι από το 0 ξεκινάει και φτάνει εδώ στο 14.
Είναι πολύ σημαντικό οποιαδήποτε ταινία πάρουμε να μετράει από το 0 έως το 14. Δηλαδή αν θα βρείτε κάποια άλλη μάρκα, μην πάρετε ταινίες που είναι, ξέρω εγώ, να μετράνε από το 4 μέχρι το 6. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτό το άνοιγμα από το 0 μέχρι το 14 για να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορούμε να μετρήσουμε όλες τις τιμές. Εδώ λοιπόν βλέπετε, όταν μετράμε, βγάζουμε το χαρτάκι μας έξω και το ακουμπάμε εδώ, έτσι, και βλέπουμε πού ταιριάζει. Δηλαδή, πρέπει να ταιριάζουν και τα τέσσερα, εδώ, πρέπει να ταιριάζουν και τα τέσσερα χρώματα. Μόνο όταν αυτά και τα τέσσερα χρώματα είναι ίδια, μόνο τότε έχουμε το κατάλληλο pH. Τώρα, επειδή αυτές εδώ οι μετρικές ταινιούλες μέσα είναι 100, εμάς αυτό δεν μας χρειάζεται να είναι τόσο μεγάλο. Θα σας δείξω λοιπόν τώρα πώς αυτήν εδώ θα την κόψουμε και θα κάνουμε 4 κομμάτια. Έτσι. Τώρα λοιπόν την κόβουμε αυτήν ακριβώς στη μέση. Προσέχουμε να την κόψουμε στη μέση. Βέβαια τώρα αυτό το ψαλίδι που έχω εγώ δεν είναι και το κατάλληλο. Το καλύτερο θα ήταν να πάρετε ένα ψαλίδι το οποίο είναι για χαρτιά. Εδώ, όταν φτάσουμε εδώ, είναι λίγο πιο σκληρό. Προσέχουμε. Και το έχουμε κόψει στα δύο. Δεν τα έχω κόψει και εντελώς ίσια εγώ, αλλά εντάξει. Παίρνουμε αυτό και το κόβουμε στη μέση. Έτσι. Θέλει λίγο προσοχή. Και εδώ, δηλαδή, ειδικά εδώ στο τέλος θέλει λίγο προσοχή, γιατί είναι σκληρό και είναι εδώ, βλέπετε εμένα αυτό μου βγήκε πάρα πολύ μικρό, αυτό μου βγήκε λίγο πιο χοντρό. Προσέχουμε να μην το πιάνουμε εδώ με τα χέρια μας, έτσι, και το παίρνουμε και το βάζουμε μέσα στο κουτάκι μας. Παίρνουμε λοιπόν μετά το άλλο και το κόβουμε και αυτό στη μέση, και αυτό όπως βλέπετε ούτε αυτό μου βγήκε και τέλειο. Το ένα βγήκε λίγο πιο μικρό, το άλλο βγήκε λίγο πιο μεγάλο. Αλλά εντάξει, πάντως τη δουλειά μας την κάνουμε. Αυτό ξέρω ότι φαίνεται λίγο δύσκολο. Και εγώ στην αρχή όταν το είχα δει και είπα, εντάξει, αποκλείεται εγώ να το κόψω αυτό το πράγμα στα 4, είναι πάρα πολύ μικρό. Σίγουρα θα το χαλάσω, αλλά εντάξει, το προσπάθησα. Θα το προσπαθήσετε κι εσείς, αν δείτε ότι δεν τα καταφέρνετε, δεν έχετε έτσι τόσο πολύ δεξιοτεχνία, αν και δεν νομίζω, δηλαδή εγώ δεν έχω χαλάσει ποτέ κανένα, το κατάφερα με την πρώτη, μπορείτε απλά να τα κόψετε στα δύο, αν δεν θέλετε. Βέβαια, εντάξει, εγώ το κάνω για να μου κοστίζει λιγότερο και όπως σας είπα, δεν είναι δύσκολο, φαίνεται δύσκολο έτσι εδώ από το βίντεο που το βλέπετε, αλλά αν θα τα πάρετε στο σπίτι και θα προσπαθήσετε να τα κόψετε και θα έχετε βέβαια και ένα ψαλίδι λίγο καλύτερο από αυτό, έτσι αυτό για τα χαρτιά είναι καλύτερο, πιστεύω ότι θα τα καταφέρετε. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να έχουμε είναι αυτά εδώ τα... δεν ξέρω πώς τα λένε. Είναι αυτά που παίρνουμε τα υγρά, έτσι το βουτάμε μέσα στο μπουκαλάκι και ρουφάμε με αυτό έτσι το υγρό. Και μπορείτε να πάρετε μερικά, εγώ έχω πάρει διάφορα τέτοια, γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή και για κάποιο εθέριο έλαιο, αν δεν έχει αυτό το καπάκι που βγαίνει σιγά σιγά, που βγαίνει δηλαδή σταγόνα σταγόνα, ή για κάποιο άλλο υλικό που θέλουμε να πάρουμε λίγες σταγόνες. Είναι χρήσιμα αυτά και δεν κοστίζουν και πολύ. Αυτά προς το παρόν. Θα σας κάνω και κάποια στιγμή ένα άλλο βιντεάκι που θα σας δείξω πώς θα φτιάξουμε το διάλειμμα με την καυστική σόδα για να μπορούμε να ανεβάσουμε το pH. Βέβαια όχι τώρα το επόμενο, γιατί εντάξει, μην σας ταράξω και τόσο πολύ με τη θεωρία και με το pH. Θα κάνουμε κάτι άλλο και αργότερα θα το δούμε και θα δούμε και τη σόδα. Προς το παρόν, γεια σας! Τσάω!